ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν πίστηκε από όλα όσα κατέθεσα πιο πριν, από τις δικές σας δηλώσεις για το ποια εναλλακτική θα έπρεπε να υπάρχει για την αξιοποίηση των assets του δημοσίου, για το ότι εσείς, κύριε Μπακογιάννη, είχε προτείνει αυτό το ταμείο. Εντάξει, κύριε Μπακογιάννη, θα απαντήσει ο αδελφός σας αν χρειάζεται. Εντάξει. Οικογενειακή υπόθεση. Δεν είναι οικογενειακός ο χρόνος, παρακαλώ. Εντάξει. Έλα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Είπατε λοιπόν για άλλη μια φορά ότι υπάρχει μείζον ζήτημα, διότι λέτε είναι πολλά τα χρόνια. Αυτό το οποίο αποφασίσαμε εκείνο το βράδυ ήταν τα χρόνια ζωής αυτού του νέου ταμείου που δεν θα εκποιεί, αλλά θα αξιοποιεί περιουσία και θα έχει collateral στις χρηματοδοτικές ροές, όχι στα ακίνητα. Ύψος 50 δις για να δώσει 25 και 25, 25 στην πραγματική οικονομία, 25 στο χρέος. Αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει εκείνο το βράδυ ήταν να έχει μεγάλο χρόνο ζωής όσο η διάρκεια του δανεισμού. Του νέου δανεισμού, όχι του παλιού, τα δάνεια, τα καινούργια της Δανειακής Σύμβασης του 2015. Στις εταιρικές συμβάσεις υπάρχει ως τυπικό νούμερο τα 99 χρόνια, εξ όσων γνωρίζω. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Μητσοτάκη. Το να έχει μεγάλο χρόνο ζωής αυτό το ταμείο είναι θετικό για το δημόσιο συμφέρον. Και ας εξηγήσω γιατί. Όταν είναι μικρός ο χρόνος, αυτό το οποίο προβλέπει η αγορά, δηλαδή η μεγιστοποίηση του κέρδους για το ταμείο, είναι η εκποίηση. Διότι ένα έσοδο σε βάθος χρόνου, το οποίο είναι πάγιο, η χρηματορροή από ένα πάγιο έσοδο, σε βάθος χρόνου, υπολογίζεται πολλαπλασιαζόμενο επί τα χρόνια της πιθανής αξιοποίησης και όλοι συνειδητοποιούν ότι είναι εποφελέστερο να μείνει και να μην εκποιηθεί από ότι να απολυθεί και μάλιστα κοψοχρονιά στην περίοδο της κρίσης. Όμως δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Λέτε εδώ ότι, και είναι πολύ σοβαρό όταν το λέτε στη Βουλή, ότι η ελληνική πολιτεία, η Βουλή, η όποια κυβέρνηση θα είναι ουσιαστικά ένας παρατηρητής και θα παίρνουν αποφάσεις οι ξένοι για το μέλλον του ταμείου. Κύριε Μητσοτάκη, κοιτάξτε, επειδή αυτές οι τοποθετήσεις δημιουργούν άλλους συνειρμούς που τροφοδοτούν άλλους πολιτικούς χώρους. Τους πολιτικούς χώρους εκείνους που αναδύονται σήμερα στην Ευρώπη. Το λόγο της ακροδεξιάς. Μιλήσατε για άρση κυριαρχίας, μιλήσατε για προδοσίες. Είναι σοβαρά αυτά που λέτε. Κύριε Μητσοτάκη, λοιπόν, σας λέω το εξής. Η ρήτρα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απόφαση χωρίς τη δική μας συνένεση έρχεται από το γεγονός ότι το ταμείο αυτό θα έχει μια πενταμελή διοίκηση. Στην πενταμελή αυτή διοίκηση, τρία μέλη θα είναι επιλογής δικής μας, δύο μέλη επιλογής άλλης πλευράς. Για να είπα, ναι, βεβαίως, ναι, τα μέλη θα είναι... Τι θέλετε να πείτε? Σταματήστε, παρακαλώ. Χρόνια στο ΤΑΙΠΕΔ ξεπουλάγατε επειδή εσείς θέλατε. Δεν είχατε τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων για... Κύριε Βορύδη, κύριε Βορύδη, κύριε Τσαβάρα. Καθίστε λοιπόν. Κύριε Βορύδη, παρακαλώ. Η δική σας είναι αυτή η γραμμή, η ακραία γραμμή περί προδοσίας. Και να ξέρετε ότι την προηγούμενη φορά που ακούστηκε σε αυτόν τον τόπο η μορφή της προδοσίας στην αριστερά, είχαμε άσχημα ξεμπερδέματα ως τόπος. Και επιβάλλεται αυτή τη γραμμή στον κύριο Μητσοτάκη. Μη διακόπτετε, παρακαλώ. Δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει στην ελληνική πλευρά να κάνει κάτι το οποίο δεν επιθυμεί. Έχοντας τους τρεις στους πέντε, κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει στην ελληνική πλευρά να κάνει κάτι το οποίο δεν επιθυμεί. Και επιπλέον... Παρακαλώ. Καλά. Παρακαλώ. Καλά, καλά. Παρακαλώ. Κύριε Τσαβάρα, κύριε Κικίλια. Σταματήστε να παρεμβαίνετε. Τέσσερις μέρες τα είπατε αναλυτικά, τώρα τα ακούτε συμπυκνωμένα. Παρακαλώ, σταματήστε. Για να γίνει κάτι όπως το επιθυμούν οι δανειστές, και κλείνω για αυτό το θέμα για να μην με ακρηγορήσω, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ταμείου, θα πρέπει δύο
εκ των τριών της ελληνικής πλευράς να συμφωνήσουν μαζί του. Πράγμα το οποίο είναι θεωρία επιστημονικής φαντασίας. Όμως το κρίσιμο σημείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αυτό. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι το ταμείο αυτό δεν θα εκποιεί, αλλά θα αξιοποιεί τις χρηματορροές. Εσείς εκποιήσατε και μάλιστα με τρόπο ο οποίος είναι καταφανώς άδικος, βλαβερός προς το ελληνικό δημόσιο μέχρι τώρα, τα 28 ακίνητα του ελληνικού δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ. Εμείς αναγκαστήκαμε μέχρι σήμερα, διότι αυτό έλεγε η συμφωνία, να προχωρήσουμε σε όσα όριζε η συμφωνία και δεσμεύσεις που εσείς είχατε. Από εδώ και στο εξής όμως, το Ταμείο Αξιοποίησης και όχι Εκποίησης της Περιουσίας θα παράγουμε αξίες και χρηματορροές, οι μισές εκ των οποίων θα πηγαίνουν στην πραγματική οικονομία και όχι στον κουβά του χρέους. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θέσατε. Κύριε Μητσοτάκη, είπατε ότι κάνω λάθος, διότι δεν είναι 60-93 τα δισεκατομμύρια ευρώ των μέτρων που φέρατε στην πενταετία-εξαετία, αλλά είναι 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να σας θυμίσω όσα δήλωσα από αυτό το βήμα της Βουλής. Δεν έχω το κείμενο μαζί μου. Να το ψάξουμε, είμαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό. Ο κύριος Τουρνάρας μπερδεύεται την απόδοση των μέτρων με τα πραγματικά μέτρα λιτότητας που ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ στην αρχή, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στην συνέχεια. 93 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, απόδοση 60 δισεκατομμύρια ευρώ, που ήταν μία από τις πιο σκληρές δημοσιονομικές προσαρμογές που έχουν επιβληθεί στη χώρα, όχι στη χώρα, σε χώρα του ανεπτυγμένου κόσμου. Μιλήσατε για άλλη μια φορά για Εξεταστική Επιτροπή. Δεν έχετε καταλάβει ότι το παραμύθι σας πια δεν έχει δράκο? Δεν το έχετε καταλάβει αυτό? Εξεταστική Επιτροπή, διότι λέει καταστρέψαμε τη χώρα διαπραγματευόμενη σκληρά. Γιατί κατεστράφει η χώρα? Μιλάγατε για ύφεση που θα είναι της τάξης του 7% και για πλήρη αστοχία όλων των στόχων. Μας λέγατε διαρκώς ότι είμαστε έξω στα έσοδα, ότι θα έχουμε μεγάλο έλλειμμα. Είχαμε μείον 0,2 και όχι 7% ύφεση, σχεδόν δηλαδή στασιμότητα. Και πιάσαμε και υπερκαλύψαμε το στόχο πλεονάσματος τη χρονιά, τη σκληρή, τη δύσκολη χρονιά του 2015, κατά 1% πάνω του στόχου. Πιάσαμε πλεόνασμα 0,7, όταν εσείς τη χρονιά του success story μας είχατε φέρει πλεόνασμα 0,2. Έτσι καταστρέψαμε την οικονομία, κύριε Μητσοτάκη. Και ποια ήταν η δική σας αντιπρόταση? Να υλοποιήσουμε τα μέτρα 7,7 δις ευρώ για το 2015-2016 που προέβλεπε η πέμπτη αξιολόγηση που ποτέ δεν κλείσατε? Έρχεστε εδώ και συγκρίνετε όχι πραγματικά μέγεθη της ελληνικής οικονομίας, των αποδόσεών της, αλλά αυτά που θα γινόντουσαν αν με κάποιο μαγικό τρόπο η χώρα έκλεινε την πέμπτη αξιολόγηση, δηλαδή έφερνε αυτά τα 7,7 μέτρα στη διετία, πράγμα το οποίο είχατε τη δυνατότητα να το κάνετε και δεν το κάνατε, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί δεν το κάνατε? Ποιος σας εμπόδισε? Ποιος σας εμπόδισε να το κάνετε αυτό? Α, σας εμποδίσαμε εμείς? Ξέρετε από πότε ήταν η πέμπτη αξιολόγηση? Ήταν από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο. Κύριε Μητσοτάκη, νομίζω ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν λογική. Την πέμπτη αξιολόγηση δεν την κλείσατε. Μνήμη. Ναι, και μνήμη, κυρία Μπακογιάννη, και μνήμη. Την πέμπτη αξιολόγηση δεν την κλείσατε, διότι εμπεριείχε πάρα πολλά σκληρά μέτρα, πολύ πιο σκληρά μέτρα από αυτά τα οποία αναγκαστήκαμε μετά το συμβιβασμό, τα οποία δεν αντέχατε να φέρετε εδώ. Νομίζετε ότι θα δώσετε ένα mail το οποίο αποστήλατε, που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που σας ζητούσαν οι δανειστές. Θα είχαμε λοιπόν ανάπτυξη. Θέλω τέλος να αναφερθώ σε όσα είπατε για τον δημοσιονομικό διορθωτή. Α, πριν από αυτό να απαντήσω και σε ένα ακόμα. Λέτε ότι ο αντιπρόεδρος Κομισιόν, Ντομπρόφσκις, δήλωσε το εξής, ότι εντάξει, τώρα συγχωρείτε, αυτό είναι το θέμα σας, ότι δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Παρακαλώ, σήμερα. Παρακαλώ, γνωρίζουμε ότι ξέρετε άπτεστα λετονικά. Ησυχία! Για τα σήματα. Ησυχία! Πια δεν έχω ξαναδεί στα έδρα της αντιπολίτευσης. Είπε λοιπόν ότι ήταν δική μας επιλογή
οι φόροι. Πράγματι, κύριε Μητσοτάκη, το είπα στην ομιλία μου. Η πρόταση των δανειστών ήταν να πάμε το φόρο προστιθέμενης αξίας των ΦΠΑ στην ενέργεια από το 13 στο 23% και το νερό από το 13 στο 23%. Αυτό το οποίο θα δημιουργούσε μια πρωτοφανή επιβάρυνση σε κάθε νοικοκυριό. Και ανταυτού κάναμε τη δική μας επιλογή και είπαμε δεν θα αυξηθεί από το 13 στο 23% ο ηλεκτρισμός, η ΔΕΗ, αλλά θα πάμε το ΦΠΑ από το 23 στο 24%. Και θέλω να κλείσω σε σχέση με το δημοσιονομικό κόφτη, το δημοσιονομικό διορθωτή. Καταλαβαίνω το γεγονός ότι είχατε βάλει όλα σας τα λεφτά σε μια ρουλέτα, στο μαύρο, στην αποτυχία, στο ότι το Δούνου του θα επιμείνει σε αυτά τα σκληρά μέτρα των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, διότι όλοι γνωρίζουν ότι η συμφωνία μίλαγε και μιλάει και έχουμε υποχρέωση να την τηρήσουμε για 3,5% πλεόνασμα το 18. Και η διαφωνία ανάμεσα στους θεσμούς ή το αν με αυτά τα μέτρα, τα 5,4 δις, 1 συν 1 συν 1%, θα πιάσουμε το 3,5% πλεόνασμα το 2018. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έλεγε περίπου αυτά που λέτε και εσείς λίγο πιο πριν, ότι δεν θα τα πιάσουμε. Και έλεγε ότι μπορούμε να πιάσουμε 1,5% με αυτά τα μέτρα. Και επέμενε μέχρι τελευταία στιγμή να φέρουμε προς ψήφιση όχι 3% αλλά 5% μέτρα. Δηλαδή να φέρουμε προς ψήφιση άλλα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως είχατε συνηθίσει, όσα συνέβαιναν την περίοδο τη δική σας, ότι όταν κάτι το ζήταγε το Δούνου του, ήταν νόμος. Δεν προβλέψατε το γεγονός ότι αυτή τη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι απομονωμένη. Δεν προβλέψατε το γεγονός ότι ισχυρότατες συμμαχίες σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο από τους σοσιαλιστές θα υπάρξουν για να στηρίξουν το δίκαιο αίτημα ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να επιβαρυνθεί άλλο. Είχατε πιστεί ότι θα μας τα επιβάλλουν και είχατε αρχίσει μάλιστα να ετοιμάζετε φιέστες, να ράβετε κουστούμια, κρατήστε τα, θα τα χρειαστείτε τα κουστούμια, δεν θα πέσουμε, δεν θα οδηγήσουμε το λαό σε επιπλέον μέτρα, δεν θα γίνουν εκλογές όπως είχατε προβλέψει και όπως είχατε ζητήσει. Πολύ φοβάμαι όμως, κύριε Μητσοτάκη, ότι θα διαψευτείτε για άλλη μια φορά και σε ό,τι αφορά την επιθυμία σας να ενεργοποιηθεί ο δημοσιονομικός ρυθμιστής, ο μηχανισμός, ο κόφτης. Δεν θα ενεργοποιηθεί, κύριε Μητσοτάκη. Ούτε το 17, ούτε το 18, ούτε το 19, διότι το 18 η χώρα θα έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, περνάμε σε μια άλλη εποχή. Βεβαίως φαντάζομαι ότι ο άλλος διορθωτής που σας άλλαξε γραμμή και ήρθε και σήμερα και σας είπε μη ζητάτε εκλογές, την άνοιξη του 17 θα γίνουν, πιστεύει ότι το 17 θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης, γι' αυτό το λέει. Λοιπόν, σας διαβεβαίνω ότι δεν πρόκειται. Πιάσαμε πλεόνασμα 0,7 το 2015, όταν είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και άδειμο ψήφισμα και capital controls. Πιάσαμε 0,7. Το 2016 θα υπερβούμε πολύ πιο πάνω από το 0,5. Και το 2017, όταν θα έχουμε ανάπτυξη 3%, πολύ πιο πάνω από το 1,75. Και τότε φοβάμαι, κύριε Μητσοτάκη, ότι θα ενεργοποιηθούν άλλοι κόφτες. Πολιτικοί κόφτες που θα αναγκάσουν και εσάς να λέτε όχι 17-21, 18-22, όχι 18-22, 19-23. Περιμένετε λοιπόν μέχρι το 19 και θα χάσετε ξανά τις εκλογές αν συνεχίσετε με αυτή την τακτική.